Πάμε στην Κόρηνα Γεωργίου, στην αίθουσα ειδήσεων, γιατί έχουμε δηλώσει του κυρίου Μπλίνκεν, του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Καλησπέρα. λοιπόν, Οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται εκτάκτω στι Βρυξέλλε σήμερα και ο Άντωνη Μπλίνκεν, ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, προσερχόμενο σε αυτή τη συνάντηση, δήλωσε χαρακτηριστικά πω το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, αλλά αν η σύγκρουση φτάσει σε εμά είμαστε έτοιμοι. Ήταν μια σαφή ε, δήλωση, νομίζω. Ετοιμαζόμαστε για το μέλλον του ΝΑΤΟ, είπε. Αυτά τα γεγονότα που εκτελούσονται αυτά. Αυτή απρόκλητη πρόκλητη ε, ε, ένταση και επίθεση που προκαλεί η Ρωσία ε, είναι αυτή που θα καθορίσει και το μέλλον μας την ενότητα και την ε, ο, ο, μπορώ να πω ας πούμε την κοινή γραμμή, την κοινή γραμμή ας πούμε, μάλιστα. που θα, θα ε, κινηθεί με την οποία θα κινηθεί, θα κινηθεί το ΝΑΤΟ ε, θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα των εδαφών μα, μας είπε χαρακτηριστικά ήταν πολύ σύντομη η δήλωσή του αλλά πολύ ξεκάθαρη ε, τόνισε κατά κύριο λόγο την ενότητα της συμμαχίας και θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις Βέβαια, και στην πορεία. Έχει διπλή και τριπλή ανάγνωση. Ναι, Τώρα, γιατί είναι να και μηνύματα όλα πάρα αυτά πολύ. να καλά. Ναι, γιατί είναι και μηνύματα, μηνύματα και προς βέβαια. τους Ουκρανούς έχω την εντύπωση εγώ και την επόμενη μέρα.